προσευχόμαστε καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά. Όπως είπε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, το 2018 ήταν η χρονιά της ανασυγκρότησης για το κίνημα αλλαγής και ήταν η χρονιά της ανασυγκρότησης γιατί ήταν η χρονιά της ενότητας. Και η ενότητα που έχει επιτευχθεί είναι αυτή που μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο βήμα, στην ανάπτυξη των δυνάμεών μας, στην καταγραφή μας ως του μόνου υπαρκτού και ουσιαστικού πολιτικού πόλου στον χώρο της προοδευτικής παράταξης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να ευχαριστήσουμε από εδώ τον κύριο Τσίπρα που μας απαλλάσσει από τα περιττώματά μας και αποδεικνύει και τι είδους υπουργικό συμβούλιο έχει. Φίλες και φίλοι, η χρονιά που έρχεται είναι μια χρονιά πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων. Στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η πιο κρίσιμη μάχη και στην οποία θα αναφερθεί αμέσως μετά ο Κώστας Καταλίδης, και στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά δε το πεδίο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στη δική μας περιφέρεια, αποκτά μια ιδιαίτερη κρισιμότητα. Διότι ο κύριος Τζιτζικώστας έχει ένα δίκιο όταν λέει ότι είναι πρωταθλητής. Μόνο που στη συνέχεια κρύβει την αλήθεια. Γιατί είναι πρωταθλητής στην περιφέρεια που είναι πρώτη στην ανεργία, είναι δυστυχώς πρώτη στη μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, είναι η περιφέρεια που έχει στις τάξεις της το φτωχότερο νομό της χώρας και έχει δίκιο να λέει ότι είναι πρωταθλητής, αλλά μόνο στα λόγια. Τρανό παράδειγμα λίγο παραδίπλα η περιφερειακή οδός της Κατερίνης, διότι η διοίκηση των κυρίων Ψωμιάδη και Τζιτζικώστα στα 8 χρόνια που έχει την ευθύνη της περιφέρειας δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα ολοκληρωμένο έργο που να ξεκίνησε επί των ημερών της. Ούτε ένα. Αυτή λοιπόν η επικίνδυνη για την ανάπτυξη διοίκηση της περιφέρειας και δικής Μακεδονίας πρέπει να ανατραπεί στις εκλογές που έρχονται. Είναι μια μάχη δύσκολη, αλλά είναι μια μάχη που αν τη δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πάμε στη δεύτερη Κυριακή και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι ένα μήνυμα που η σημερινή συγκέντρωση το στέλνει πάρα πολύ ισχυρό. Είναι ένα μήνυμα, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω από τις περιοδίες και τις επισκέψεις μου και στους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι καθολικό. Ακόμη και πολιτικά ομοειδεάτες του κ. Τζιτζικώστα αναγνωρίζουν την ανεπάρκειά του στο να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιας περιφέρειας που έχει το πλουσιότερο δυναμικό στη χώρα και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε επίπεδο υποδομών. Μιας περιφέρειας δεύτερης σε πληθυσμό, πρώτης σε έκταση, με ποικιλία πηγών πλουτισμού, με σύνορα, με ορεινούς όγκους, με θάλασσες, με υδροβιότοπους, κόμβο συγκοινωνιακό, με πηγές ενέργειας, με 1002 προτερήματα, πληθώρα μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Και όλα αυτά χαμένα, χωρίς κανένα σχέδιο να μένουν αναξιοποιητά, γι' αυτό και το κατακεφαλή τη εισόδημά μας σε αυτή την οχταετία από 7 που ήμασταν στη χώρα, μας έχει κατατάξει σε ένατος μεταξύ 13 περιφερειών. Αν λοιπόν κάποιος πολίτης νομίζει ότι της αξίζει της Κεντρικής Μακεδονίας αυτή η θέση, αν κάποιος πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει έστω και ένα έργο που να έκανε η περιφέρεια για αυτόν, για τη δουλειά του ή για την περιοχή του, ας ξαναψηφίσει τον κύριο Τζιτζικώστα και τη διοίκησή του. Και κάτι τελευταίο. Επειδή εμφανίζεται τώρα ως μέγας Μακεδονομάχος, αφενός για να κρύψει την ανυπαρξία του έργου του, αλλά αφενός και αποτύψεις. Διότι ο κύριος Τζιτζικώστας το 2014 εναντιώθηκε στη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο εναντιώθηκε, αλλά είχε χαρακτηρίσει το ΠΑΣΟΚ τότε, δηλαδή όλους εμάς και πολλούς χιλιάδες που δεν είναι εδώ, ως εγκληματική οργάνωση. Αποτέλεσμα αυτής της ακραίας στάσης του, αλλά και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τότε ήξερε τη διαχειριστική του ανεπάρκεια, δεν του δόθηκε το χρήμα το 2014. Και η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Του έδωσε όμως το χρήσμα και τον υιοθέτησε πολιτικά ο κύριος Πάνος Καμένος.
την αναδοχή του οποίου την απεδέχθη με τιμές ο κύριος Τσιτσικός σας υποδεχόμενος στα σκαλιά της νομαρχίας, στο κτίριο της νομαρχίας της Θεσσαλονίκης, στην έδρα της περιφέρειας. Και του έδωσε έτσι την πολιτική νομιμοποίηση στα μάτια συντηρητικών πολιτών να τον ψηφίσουν και να τον στείλουν στη Βουλή για να κάνει την κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα που οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Τσιτσικός σας λοιπόν έχει ευθύνη για αυτήν τη συμφωνία. Έχει ευθύνη για την καθυστέρηση της κεντρικής Μακεδονίας σε επίπεδο ανάπτυξης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως είπαμε και σε μια ανακοίνωσή μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας χάρτινος Μακεδονομάχος. Και ως χάρτινος Μακεδονομάχος, όσο αποκαλύπτεται η αλήθεια, θα καταραίει και στην πορεία προς τις εκλογές του Μαΐου. Το καλούμε σε διάλογο και δεν έρχεται, αλλά εκεί θα το καλέσουν να απολογηθεί οι πολίτες. Και στην απολογία του δεν θα έχει να δείξει τίποτα. Σε αυτήν τη μάχη λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σας πω, όπως και στη μάχη των εθνικών εκλογών, ότι δεν είναι καθήκον η συμμετοχή μας. Είναι δικαίωμά μας. Και σας καλώ να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Γιατί θα είναι τόσο θετικά τα αποτελέσματα που αν δεν το έχετε ασκήσει θα μετανιώσετε. Και θα είναι κρίμα να μετανιώσετε για κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ.